Η αγορά έχει κατακλειστεί από προϊόντα μαϊμού, καταγγέλουν οι έμποροι του Ρεθύμνου, τονίζοντας ότι έτσι απαξιώνεται συνολικά η περιοχή στα μάτια Ελλήνων και ξένων επισκεπτών, πλήττοντας την τουριστική εικόνα του τόπου. Θα πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι, αφού με μια απλή βόλτα, όπως αναφέρει ο έμπορος υποδημάτων Νίκος Νταγκαράκης, διαπιστώνει κάποιος το μέγεθος του παρεμπορίου στο Ρέθυμνο. Η αγορά αυτή τη στιγμή έχει κατακλειστεί από προϊόντα μαϊμούδες. Αυτό αλλοιώνει και την εμπορική εικόνα της πόλης και την αξιοπιστία της πόλης και γενικά το επιχειρήν. Αυτή τη στιγμή, αν πάμε και περπατήσουμε σε κάποιους τουριστικούς δρόμους, αυτό που θα παρατηρήσουμε είναι ότι αυτό που βλέπουμε είναι μόνο προϊόντα μαϊμούδες. Είναι απίστευτα μεγάλος ο αριθμός. Η παρανομία δεν σταματά στα ρούχα και τα παπούτσια, αλλά αφορά και τα αξεσουάρ, όπως τονίζει ο οπτικός Λεωνίδας Ματθεουδάκης, που διαπιστώνει ότι το καταναλωτικό κοινό έχει στραφεί στις φινές απομιμήσεις παρά τους κινδύνους που ελοχεύουν από τις χαμηλές προδιαγραφές και αντοχές των προϊόντων μαϊμού για να έχουν χαμηλές τιμές. Βλέπω ότι στο χώρο των οπτικών πλέον ο κόσμος μετά την κρίση επιλέγει να αγοράζει γυαλιά τα οποία είναι πάρα πολύ οικονομικά, τα οποία όμως η ποιότητά τους είναι αμφιβόλου προελεύσεως. Δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπάρχει προστασία. Ο καταναλωτής, αυτό που εισπράττω εγώ μετά από το πρώτο του μηδίαμα, είναι η απορία πώς μπορούν να σου αυτά τα προϊόντα να πλασάρονται τόσο εύκολα και τόσο άνετα στην αγορά του Ρεθύμνου. Οι έμποροι ξεκαθαρίζουν ότι και οι τουρίστες από το εξωτερικό γνωρίζουν ότι πρόκειται για ψεύτικα παραποιημένα προϊόντα απομίμησης, αφού η χαμηλή τους τιμή δεν έχει αντίκρισμα και καλούν τους ηθήνοντες να κλιμακώσουν τους ελέγχους για να σκουπίσουν την αγορά από τις απομιμήσεις που προκαλούν αθέμητο ανταγωνισμό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν την εικόνα που δίνουμε στον ενημερωμένο τουρίστα, σας πληροφορώ. Δεν είναι ο αλλοδαπός μας άσχετος, διότι τα προϊόντα αυτά κυκλοφορούν σε όλη την Ευρώπη.